ένας φίλος. Ο φίλος θα σε στηρίξει γιατί είναι ο φίλος σου, γιατί σε αγαπάει, γιατί... αλλά ο επιστήμονας θα το δει και πιο απαστοσιοποιημένα. Εγώ έχω μία τελείως διαφορετική άποψη πάνω σε αυτό το θέμα, δηλαδή... πάντως. Αυτά που μου έλεγε εμένα ο ψυχολόγος, γιατί εγώ τα έχω κάνει και τα δύο, έχω πάει και σε ψυχολόγο και σε ψυχίατρο, έτσι. Mm-hmm. Εμένα ο ψυχίατρος με βοήθησε, όχι ο ψυχολόγος. Mm-hmm. Οι φίλοι μου είναι οι καλύτεροι ψυχολόγοι για μένα. Mm-hmm. Γιατί μου λένε αυτά ακριβώς μου είχε πει και ο ψυχολόγος. Εντάξει. Ίσως ο ψυχολόγος μου έδωσε να καταλάβω περισσότερα την επιστημονική, ας πούμε, χρήση των χαπιών. Έτσι. Mm-hmm. Τη σερωτονίνη, που επιδρά, πώς επιδρά, τι γίνεται, όλο αυτό. Mm-hmm. Αλλά σε συμβουλές ήταν οι ίδιες. Δεν υπήρχε διαφορά, τουλάχιστον σε μένα. Ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε κάποιες γραμμές. Πάμε να τις πάρουμε. Βεβαίως, καλησπέρα. Πάντα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Ζωή. Γεια σας. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Και για την ονομαστική σας εορτή. Ευχαριστώ. Ποια κυρία είστε? Είμαι η Ευγενία από τη Λακωνία, Νότια Λακωνία. Μάλιστα, κυρία Ευγενία. Φιλιά στην όμορφη Σπάρτη. Και για τα χρόνια τα γενέθλια που έχει η εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Για να σας παρακολουθώ 12 χρόνια. Ευχαριστώ. Και για τον Αλέξανδρο έχω να πω τα καλύτερα. Σας ακούει, Αλέξανδρο. Ευχαριστώ πολύ και σας ακούω. Είμαι όλα στα αυτιά εδώ. Έχω πρόβλημα κι εγώ όρασης. Mm-hmm. Έχω τώρα σε όλη μου τη ζωή με ένα μάτι και τώρα το έχω χάσει και το δεύτερο. Μάλιστα. Εκεί είμαι 71 χρονών και δεν κλαίω. Mm-hmm. Έτσι, δεν πρέπει να κλαίμε καθόλου. Ναι. Όχι, 6 χρόνια ζω μόνη μου. Mm-hmm. Έχουμε ξαναμιλήσει, κυρία Ευγενία, νομίζω. Βεβαίως, ναι, έχουμε, ναι, πολλές φορές μιλήσει. Ναι, ναι. Ναι, και Αλέξανδε, τα καλύτερα. Και μπράβο, Μάνο, δώσε, είσαι νέος και δώσε ζωή στη... πώς να σου πω, υγεία να έχεις. Υγεία και αγάπη για τη μουσική. Βέβαια, και αγάπη. Και για αγάπη. Τη μουσική, για τη μουσική και για τον κόσμο και σεβασμό και αξιοπρέπεια. Είμαι και μόνη μου τα καταφέρνω. Και μου έρχονται τα κορίτσια του Δήμου, mm-hmm, μου κάνουν τα ψώνια έξω όλα αυτά, ναι, και δεν το πιστεύουν ότι δεν βλέπω. Λένε πώς θα κάνεις. Μηχανικά. Αφού μπορείτε, εγώ για να είμαι ειλικρινής, δεν θα μπορούσα ίσως. Δεν ξέρω πώς θα είμαι αργότερα. Μηχανικά. Τι να σας πω. Τα κάνω μηχανικά. Αφού μπορείτε, είστε άξια. Επένδυ. Όχι. Είναι δύναμη. Δύναμη. Είναι δύναμη. Μπράβο. Να την έχετε πάντα. Όχι, έσπαζα κιόλας. Τώρα δεν σπάζω τίποτα. Πώς γίνεται, δεν ξέρω. Μπράβο σας, κυρία Βίλια. Όχι, μπράβο, βέβαια. Ναι, είναι να μην φτάσει αυτή την κατάσταση κανένας, ξέρετε τώρα. Ναι, αλλά δυστυχώς υπάρχει. Υπάρχει. Υπάρχει, σίγουρα υπάρχει. Λοιπόν, συγχαρητήρια για την εκπομπή, κυρία Ζωή, και για τον Αλέξανδρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και χρόνια πολλά πάλι. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κυρία Βίλια. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα, καλή νύχτα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κυρία Ζωή. Γεια σας. Σας εύχομαι χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη σε εσάς και στον Αλέξανδρο. Να είστε καλά κι εμείς. Και σου εύχομαι να είσαι πάντα υγιής και πηγαίος. Και θα πω κάτι για τα δάκρυα, ότι προσθέθηκαν στη ζωή του ανθρώπου για να δίνουν λύπη και χαρά. Mm-hmm. Και τα δάκρυα πολλές φορές μας βοηθούν να ανακαλύψουμε καλύτερα τον εαυτό μας, να τα βρούμε καλύτερα. Πρέπει να δακρύσουμε για να ανακαλύψουμε, yeah, τον εαυτό μας, καλή μου κυρία. Πώς? Πρέπει να δακρύσουμε για να ανακαλύψουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Μετανιώνουμε για κάποια λάθη. Ναι. Και έτσι. Να ρωτήσω, είστε η κυρία Βεατρική? Ναι. Κατάλαβε. Τόσο ανέστησε. Αληθώς. Καληνύχτα σας. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Ναι, καλησπέρα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ. Ποια κυρία είστε? Είμαι η Ειρήνη Ζαντιώτη, είμαι γνωστή του Αλέξανδρου. Ειρήνη, εγώ σε κατάλαβα από την πρώτη στιγμή. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Καλησπέρα, Ειρήνη, να μου φιλήσει τον Γιώργο, Να είστε καλά. Ήθελα να πω συγχαρητήρια στον Αλέξανδρο. Mm-hmm. Και ήθελα να πω αυτό που πήγε τα δάκρυα, ότι είναι δάκρυα χαράς, όσοι παίρνουν. Ακριβώς αυτό το είπα και εγώ, ότι οι άνθρωποι που συγκινούνται είναι δάκρυα χαράς, γιατί και όλο αυτό που αποπνέει ο Αλέξανδρος, αν κάποιος συγκινείται, δεν συγκινείται από λύπηση που λέει ότι δεν θέλω να είναι το συνέστημα της λύπης. Εγώ όταν τον πρωτοείδα, δεν συγκινήθηκα και τον λυπήθηκα, συγκινήθηκα και τον θαύμασα για την δύναμή του. Για αυτό που έχει κάνει μέχρι. Ακριβώς, για τη δύναμή του και το κουράγιο του. Ναι. Και την αισιοδοξία που αποπνέει, γιατί αποπνέει μεγάλη αισιοδοξία. Ναι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Και εμείς πολύ. Ειρηνούλα, φιλάκια, θα τα πούμε. Φιλάκια, Αλεξανδρέ μου. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, επειδή το ραδιόφωνο είναι και μουσική, πάμε έτσι να ακούσουμε. Ακούμε κομμάτια του Αλεξανδρού. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι και σε λίγο πάλι κοντά σας. Είμαστε πάντα φίλοι μου με την εκπομπή μας την γιορταστική. Όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας, να σας πω ότι έχουμε καλεσμένο τον Αλέξανδρο Κόνστα. Γιορτάζουμε τα 19 χρόνια της ραδιοφωνικής εκπομπής «Η ζωή για τη ζωή σας» και έχουμε έτσι μια ιδιαίτερη επικοινωνία απόψε, θα έλεγα. Όσοι θέλετε να έρθετε στην παρέα μας, 210-6842-220, και όσοι θέλετε να στέλνετε μήνυμα, 972, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54991. Όταν θα έχουμε τις ειδήσεις, έλα από εδώ Μαρία μου, γιατί το κομπιούτερ δεν ξέρω, έχει κολλήσει και δεν το βλέπω, οπότε μπορεί να έχει στείλει ο κόσμος μηνύματα, τουλάχιστον να τους ευχαριστήσουμε. Αλέξανδρε, ήθελα να σε ρωτήσω, πόσο χρόνο σου πήρε για να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα της καθημερινότητας? Ακόμα προσαρμόζομαι. Δεν έχω τελειώσει, δεν έχω προσαρμοστεί καθόλου δηλαδή. Το γεγονός συνέβη, ναι, μου είπες το 98. Τον Αύγουστο, 3 Αυγούστου του 1998. Μάλιστα.